Για τα δύο αγαπημένα του κορίτσια μιλάω, γνωστός μακιγέρ Γιάννης Μαρχετάκης, στην καμέρα του Superstar και την Κατερίνα Γεωργίου, την Έλενα Παπαρίζου και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ακόμα όμως μας λέει πως θα προτιμούσε και άλλες κυρίες της ελληνικής showbiz, αλλά και τι δουλειά έκανε πριν γίνει make-up artist. Να αρχίσουμε από την Έλληνα, να μου πεις δύο πράγματα για την Έλληνα, με την οποία φαντάζομαι είστε και φίλοι μετά από τόσο καιρό. Είμαστε φίλοι, είμαστε αδέρφια, όπως λέμε και οι δύο. Έχουμε μια σχέση πολύ προσωπική πέρα από την επαγγελματική, η οποία βέβαια εξελίσσεται έτσι. Ξεκίνησε επαγγελματικά, αλλά έχει γίνει και πολύ προσωπική σχέση. Δουλεύουμε τα τελευταία 5 χρόνια με την Έλληνα. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Με γνωριστεί μια φωτογράφηση για ένα περιοδικό. Γίνεται η πρώτη μας επαφή δηλαδή. Και μετά δέσαμε πολύ σαν χημεία, σαν δουλειά, σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Είμαστε πέρα από συνεργάτες και φίλοι πια. Η Έλενα έχει ένα πολύ βασικό προσόν. Έχει μια λάμψη εσωτερική, η οποία αυτή, ό,τι και να κάνει στην Έλενα, χαρίζει, δίνει. Έχει μια τρομερή λάμψη. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί καθημερινά να τη δεις με ένα απλό τζιν και ένα t-shirt και να είναι ένα απλό κορίτσι. Όταν βγαίνει πάνω στη σκηνή, είτε είναι αυτό συναυλία, είτε είναι βραδινό μαγαζί, οτιδήποτε, μεταμορφώνεται, λάμπει. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, διότι φοράει αυτή την προσωπικότητα του επαγγελματία και της καλλιτέχνητας. Οπότε, με την Έλενα πάντα προσέχω να είναι πολύ φυσική, διότι αυτό είναι και το στυλ μου γενικά. Δεν μου αρέσει πολύ το πολύ έντονο μακιγιάζ, μου αρέσουν οι φυσικοί τόνοι. Προσέχω το δέρμα να είναι πάρα πολύ βασικό και σωστά δουλεμένο. Αυτό είναι το μυστικό για μένα, ότι αν το δέρμα είναι φτιαγμένο σωστά, όλο το υπόλοιπο μακιγιάζ δείχνει ακόμα πιο λαμπερό. Έχει ένα πολύ ωραίο δέρμα, έτσι σταρένιο, ωραίο, ζεστό, μεσογειακό. Έχει μια αρχαιοελληνική ομορφιά με μια υπέροχη μύτη και ένα trademark στόμα που λέω εγώ. Οπότε δεν θες και πολύ δουλειά με την Έλενα, δηλαδή αυτό. Έχει απαιτήσεις, θέλει κάτι συγκεκριμένο, είναι κάτι αγαπάει περισσότερο, σου λέει κάθε φορά κάποια πράγματα, ή τώρα πια εντάξει, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται καμία συνεννόηση? Κοίταξε, και κάνεις. Η Έλενα γενικά έχει άποψη πολύ για το μακιγιάζ, για τα ρούχα, για τα μαλλιά. Μελετάει τη μόδα, έχει άποψη μόδας, το ψάχνει, το βλέπει, παρακολουθεί εκπομπές, παρακολουθεί τα στάσεις, τα trends που λέμε κάθε χρόνο. Σαφέστατα έχει άποψη. Δεν αφήνεται να πει κάνω ό,τι θες και δεν ξέρω. Ξέρει και πολύ καλά. Το συζητάμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε το συζητάμε. Κανείς δεν κάνει από μόνος του τίποτα. Είμαστε μια ομάδα μεγάλη με την Έλενα, οι οποίοι δουλεύουμε και το ψάχνουμε πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω για την Eurovision με την Έλενα, που φαντάζομαι ότι πέρασε πάρα πολλές ώρες μαζί της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς μακιγιάζ της έκανες. Το είδαμε βέβαια όλοι, αλλά τι χρησιμοποίησες, γιατί ήταν πολύ λαμπερή και πολύ φωτεινή και όντως εξωτική, έτσι θα έλεγα. Μαυρισμένη φαινόταν. Αλλά και πώς ήταν οι ώρες που περνούσατε εκεί? Η περίοδος εκείνη ήταν δύσκολη. Περάσαμε πολύ ωραία, κάναμε πολλά ταξίδια, πήγαμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά είχε και πολλή δουλειά. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο να. Κάποια βράδυ, ξέρω εγώ, να κοιμάται και να τη βάφω, γιατί έπρεπε να βγει σε άλλη μια εκπομπή, είτε έπρεπε να δώσει άλλη μια συνέντευξη και δεν άντεχε πια την κούραση. Οπότε κάποια μέρα, έτσι, να σου το πω τώρα και λίγο αστείο, μου λέει να κουμπίσω λίγο στον καναπέ, να κοιμηθώ και να με βάφεις. Και την έβαφα και κοιμόταν. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ κούραση. Από την άλλη, βέβαια, είχε και αποτέλεσμα, έτσι, διότι τίποτα δεν έχει αποτέλεσμα χωρίς δουλειά. Το κόνσεπτ, το θέμα δηλαδή που είχαμε σκεφτεί να παρουσιάσουμε με την Έλενα τη συγκεκριμένη βραδιά ήταν να θυμίζει λίγο καλοκαίρι, να είναι μια κοπέλα που είναι ηλιοκαμένη, δηλαδή να έχει τα στοιχεία της Ελλάδας. Ήλιο, θάλασσα, χρώματα του ηλιοβασιλέματος, δηλαδή το ρούχο ήταν έτσι λίγο στα πορτοκαλί, όπως ένα ηλιοβασίλεμα, πολύ λαμπερό. Το δέρμα ήταν χρυσό και τα μαλλιά ήταν λίγο ατιμέλυτα, σαν να έχει βγει από τη θάλασσα με το αλάτι. Αυτό ήταν το κόνσεπτ σε γενικές γραμμές που είχαμε σκεφτεί. Ετοιμαζόμαστε την πρεμιέρα στην Ιερά Οδό και θα βγει λίγο πιο ροκ η Έλενα, δηλαδή το καινούριο που θα δώσουμε σε αυτή την. Νέα αρχή στο βραδινό μαγαζί αυτό, είναι θα είναι λίγο πιο ροκ. Όπως ξεκίνησε να έχει μια συνέπεια το θέμα μας, δηλαδή και με το δίσκο. Ο δίσκος ο καινούριος ήταν λίγο πιο ροκ και η ενορχήστρωσή του, αλλά και η εμφάνιση της Έλενας ήταν πιο ροκ. Λίγο πιο άγρια, έτσι, λίγο πιο. Λίγο μακιγιάζ, δηλαδή, λίγο πιο σκούρο. Λίγο πιο σκούρο. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με τη Ζέτα. Στα περιοδικά κυρίως. Ζήτα έχει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από την Έλενα. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό. Είναι πιο ανοιχτό. Είναι πιο ανοιχτόχρωμη, με γαλάζια μάτια, με πιο ανοιχτό μαλλί. Εξίσου πολύ εντυπωσιακή και πολύ όμορφη. Πολύ καλό παιδί. Φοβερή συνεργασία, καταπληκτική.
πολύ, πολύ αγαπημένη, δηλαδή. Η Ζέτα έχει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή σου λέει ποιο τρόπο να τονίσει εσύ το μάτι, έχει κάποια ιδιαίτερα χρώματα που αγαπάει και σου λέει ότι εγώ, Γιάννη, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την και παλέτα. Και με τη Ζέτα ακολουθούμε έτσι λίγο τη γίνει η παλέτα, όμω με τη Ζέτα πειραματιζόμαστε και λίγο παραπάνω, επειδή κάνουμε αυτά τα ταξίδια για μια εταιρεία ρούχων κάθε δύο φορέ το χρόνο. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε με τη Ζέτα αλλάζουμε και πολλά χρώματα και ύφος στο μακιγιάζ και διάφορα στυλ. Το Περού ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Ήμασταν σε ένα υψόμετρο 2.800 μέτρα. Και έπρεπε να είναι ουσιαστικά μακιγιαρισμένοι πάρα πολλές ώρες ημέρα για αυτό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκινάγαμε 8 η ώρα το πρωί της λήψης. Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάγαμε 6 να κάνουμε make-up μαλλιά. 8-9 ξεκινάγαμε τις λήψεις, τελειώναμε 6 ώρα το απόγευμα 7. Πολλές φορές και 8. Δηλαδή, μόλις έπεφτε λίγο το φως, τελειώναμε. Αλλά μετά ήταν δεν όλη μέρα... να διασκεδάσετε, δηλαδή είχατε κουραστεί. Δεν προλαβαίνεις να διασκεδάσεις, απλά γυρίζεις στο ξενοδοχείο και κάθεσαι στο δωμάτιο και όλοι μαζί καθόμαστε και παίζουμε παιχνίδια από τραπέζια. Αυτό κάνουμε. Πώς αρέσει εσένα ή πώς θα σ' άρεσε η Αναβίση, μακιγιαρισμένη. Κοίταξε, η Άννα έχει πειραματιστεί, τα έχει κάνει όλα πια. Είναι η απόλυτη στάρ. Πολλά χρόνια τώρα το έχει αποδείξει. Είχε πάντα πολύ καλούς συνεργάτες δίπλα της. Οπότε πάντα έχει μια προσεγμένη εικόνα και εμφάνιση. Μ' αρέσει αυτό που κάνει η Άννα. Δηλαδή, η Άννα, ό,τι και να κάνει, είναι ωραίο. Τα έχει κάνει όλα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προτείνω κάτι εγώ που δεν το έχει κάνει. Την προτιμάς με πιο σκληρό μακιγιάζ, πιο ροκ κτλ. Ή πιο ελαφρύ. Την προτιμώ πιο ελαφρύ. Δηλαδή, προτιμώ την περίοδο του κραυγή, του δίσκου, ας πούμε, που ήταν λίγο πιο ελαφρύ το make-up της και τα μαλλιά της λίγο πιο ανάλαφρα. Ναι, η Νατάσα είναι λίγο πιο σταθερή. Μαλλιά κάνει αλλαγές. Έχει πάντα και το Βασίλη τον Μπουλούμπαση, ο οποίος είναι εγγύηση όσον αφορά τα μαλλιά. Όπως και η Ελένη Μενεγάκη, δηλαδή. Μια χαρά είναι η Νατάσα. Η Νατάσα, ένα διάστημα δούλεψα και εγώ μαζί της, ένα μικρό διάστημα. Προσπάθησα να τις κάνω λίγο πιο διαφορετικό από αυτό που κάνει. Λίγο πιο έντονη είχα κάνει η Νατάσα. Είναι λίγο πιο κλασική τραγουδίστρια, είναι στατική πιο πολύ, δεν έχει πολύ χορογραφία στην σκηνή κτλ. Οπότε της ταιριάζει αυτό το κλασικό look, ξέρεις. Η Ελένη είναι καταπληκτική, έχει τρομερή άποψη στο μακιγιάζ και το κάνει μόνη της. Γιατί λέει ότι, από ό,τι ξέρω, λέει η ίδια, ότι αν περιμένω να φτάσω στο στούντιο για να βαφτώ και όλα, θα πρέπει να ξυπνάω από τις 5 ώρα τα χαράματα. Οπότε το κάνει στο αυτοκίνητο μέσα, όσο η ώρα έρχεται, και το κάνει και πολύ καλά. Μετά, ας πούμε, είναι ένα άλλο νέο κορίτσι, το οποίο και αυτό έχει τολμήσει. Έχω δουλέψει αρκετά, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα μαζί. Πιο τολμηρή ήταν. Είναι πολύ τολμηρή ήταν και μου αρέσει αυτό γιατί το υποστηρίζει. Μπορεί και το κάνει και έχει και πρόσωπο που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει και άποψη με τη μόδα γενικά, δεν είναι όλο θέμα του στυλίστα ή της στυλίστριάς του. Έχεις κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα. Εκτός από το μακιγιάζ, λοιπόν, ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Καταρχάς, από πού ξεκίνησες πια? Γιατί μου είπες πριν ότι έχεις μεταπηδήσει έτσι πολλές φορές από χώρο σε χώρο. Καλά, ιστορία. Ξεκίνησα από την Πάντιο. Δημόσια διοίκηση στην Πάντιο και καμία σχέση με την τώρα μου δουλειά. Μετά έκανα κάποια φροντιστήρια στην Καλών Τεχνών και τέλειωσα συντήρηση έργων τέχνης και μετά έκανα make-up και μαλλιά. Να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή, πάντα είχα στο μυαλό μου το make-up και τα μαλλιά. Τα υπόλοιπα ήταν λόγω της καλλιτεχνικής μου φύσης, επειδή ζωγράφησα και πάντα έπιανα πράγματα με τα χέρια μου και τα έφτιαχνα. Οπότε γι' αυτό και σπούδασα συντήρηση έργων τέχνης, διότι έκανα και αγιογραφία και το είχα συνδυάσει τότε με την αγιογραφία και τη συντήρηση. Δηλαδή, ξυλόγλυπτα, παλαίωνα, έκανα το ρετούς, έφτιαχνα κτλ. Τυχογραφίες, έκανα τέτοια πράγματα. Δεν ήταν όμως αυτό που ήθελα να κάνω πραγματικά για να ζω από αυτό. Αυτό ήταν το make-up και τα μαλλιά, οπότε με αυτό ασχολήθηκα. Το αποφάσισε να κλείνει το τηλέφωνο της κατά τη διάρκεια των συναντεύξεων. Είμαι φίλες και φίλοι μας στο σπίτι του γνωστού. Συγγνώμη, θέλεις να ξεκινήσουμε έτσι διπλό? Εντάξει, θα κάνω μια μικρή έναρξη και θα περάσω. Έτοιμη? Θα περάσω στο Γιάννη, ναι. Και πάλι όμως υπάρχει ένα προβληματάκι. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Τα ξέρετε, τα περισσότερα. Eurovision, δουλειές κτλ. Συγγνώμη, Κατερίνα μου, το κεφάλι σου. Πάμε.
Και εσύ Γιάννη λίγο πιο όρθιος, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά λες να έχουμε μια επικοινωνία. Γιατί είναι άσχημο αν πέφτεις. Ναι. Να βάζεις το μαλλί σου κάθε φορά που λες ναι και χαλάει όλο το τέτοιο. Εντάξει, οκ. Και μη πέφτεις Γιάννη. Το κινητό σου εσύ πρόσεξε όμως, γιατί μπαίνει μέσα στην κουβέντα μας. Ε, λοιπόν.